Ο Κώστας Χατζής αποτελεί κατηγορία από μόνος του. Στον τρόπο του ενσωματώνονται αρμονικά το δημοτικό, το λαϊκό, η τζαζ, το φλαμέγκο, η μπλουζ. Μοναχικός τροβαδούρος, τσιγκάνος, με ριζοσπαστικοκοινωνικές αναφορές, κόντρα στο ρεύμα. Κι όμως τα τραγούδια του αγαπήθηκαν και ο ίδιος λατρεύτηκε. Μόνο που τα τραγούδια του, αν και έγιναν μεγάλες επιτυχίες, δεν μπορεί να τα τραγουδήσει άλλος. Γιατί για να τραγουδήσεις Χατζή, πρέπει πρώτα να ζήσεις όσα εκείνος βίωσε. Σβήσε γυναίκα όλα τα φώτα, να μπούμε στ' ουρανό την πόρτα, να είμαστε εμείς και τα όνειρά μας, να ημερέψει η καρδιά μας. Μόνο τα όνειρα δεν κλέψαν, όλα τα άλλα τα ληστέψαν. Έλα λοιπόν να ονειρευτούμε, έλα να παρηγορηθούμε, έλα να παρηγορηθούμε. Μόνο στα όνειρα πια ζούμε, μην πούμε λόγια να χαρείς. Αν θες απόψε μη μιλήσεις, θέλω το φως μόνο να σβήσεις. Και έλα κοντά μου μια λυγή να ονειρευτείς. Χρόνια μονάχος τραγουδάω αυτά που βλέπω και πονάω. Ο κόσμος όλο πίσω πάει, μισιέται, σφάζεται, πονάει. Αυτός ο κόσμος με τρομάζει, πάντα κακό και αίμα στάζει. Απ' την αρχή θα ξαναρχίζει να καταστρέφει και να χτίζει. Μας διαρρήξαν τις χαρές μας και έγινε ελπίδα μαχαιριές μας. Έλα κι ο κόσμος δεν αλλάζει, μόνο στα όνειρα πια μοιάζει. Όμορφης και ειρηνικός, έλα γυναίκα να ονειρευτούμε, έλα να παρηγορηθούμε, έλα πριν μας βρει ξανά το φως. Πότε, πού και από ποιους γεννιέται ο Κώστας Χατζής? Είμαι από πριγκιπική οικογένεια, από τη Λιβαδιά. Το σπίτι μου ήταν δίπατο. Είχαμε έναν πλάτανο μπροστά και η μάνα μου και ο πατέρας μου ήταν τσιγκάνοι, γύφτοι. Και μέσα το σπίτι αυτό είχε τη μάνα μου και τον πατέρα μου, είχαν μια αγάπη που αυτή η αγάπη τους έκλεινε όλο τον κόσμο. Τόσο μεγάλη αγάπη υπήρχε. Είχαμε τη φτώχεια που μας ζήλευε πολύ και δεν ήθελε να φύγει από το σπίτι μας. Όχι μόνο από το δικό σας όμως, φαντάζομαι. Ναι, όταν λες από το δικό μας. Και τα άλλα σπίτια φτωχά δεν θα ήταν εκεί? Τα άλλα σπίτια δεν ήταν τσιγκάνοι. Δεν γεννήθηκα μες στη φυλή, γεννήθηκα, χωρίς να το παρεξηγείς, σε Έλληνες. Ήταν μια γειτονιά καταπληκτική. Είχε όλες τις τάξεις. Είχε, σήμερα λέμε, ελίτ. Δεν υπήρχαν αυτό, υπήρχαν οι πλούσιοι. Υπήρχε η μεσαία τάξη, υπήρχαν οι φτωχοί άνθρωποι και οι πιο φτωχοί. Εμείς είμαστε από τους πιο φτωχούς. Αλλά ήταν πολύ ωραία γειτονιά. Πάρα πολύ ωραίοι άνθρωποι. Και έχω πολύ όμορφες εικόνες και αναμνήσεις. Η μουσική πότε μπαίνει στη ζωή σας? Οι γονείς μου και ο παππούς μου, δηλαδή το σπίτι μας ήταν αυτό, δίπλα ήταν του παππού που ήταν ένας πολύ μεγάλος κλαρινίστας και λεγόταν Κώστας Καραγιάννης. Ξακουστός. Ξακουστός, ναι. Ένας από τους καλύτερους που είχε τότε η Ελλάδα. Και είχαμε και πολλούς συγγενείς, όπως τον Κοτσόπουλο, όπως τον Γιαούζο, όπως τον Μιχαλόπουλο, πολλούς κλαρινίστες δηλαδή, και ο
Κοτσόπουλος, ο Γιαούζος, όλοι αυτοί είχαμε κάποια συγγένεια. Επίσης ερχόταν από την Ήπειρο καλλιτέχνες πολύ μεγάλοι, όπως ήταν οι Χαλκιαδαίοι, όπως ο Σαλέας. Και γνώρισα τον Σαλέα, τον Βασίλη, όχι τον εγγονό. Τον παλιό. Ναι, τον παλιό. Όλους αυτούς τους γνώρισα πολύ καλά. Και θέλω να πω ότι έζησα μέσα σε αυτόν τον χώρο. Δεν ήταν το όνειρό μου να θέλω να γίνω καλλιτέχνης. Ήταν άλλα τα όνειρά μου. Αλλά όμως αυτός ο ανθρώπος πολύ πιο μετά, σε κάποια στιγμή που είχα κάποιες αποτυχίες και δεν μπόρεσα να σπουδάσω και τα λοιπά, έπαιξα μαζί τους σε γάμους, σε πανηγύρια και τα λοιπά. Και είδα το πώς εργαζόντουσαν, πώς σκεπτόντουσαν, που είχαν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Βέβαια, άνθρωποι οι οποίοι οι γραμματικές τους γνώσεις ήταν, αλλά όμως είχαν άλλες ομορφιές. Ο πατέρας μου όμως, παρόλο που υπηρετούσε την δημοτική μουσική, στο σαντούρι του έπαιζε ραψοδία του Λίστ, παραμύθια του Όφμαν, Τραβιάτα, Τόσκα, εκατομμύρια Αρλεκίνου. Ήταν κάτι καταπληκτικό αυτό. Διάβαζε ο πατέρας σας? Διάβαζε, ναι. Είχε μάθει μόνος του να διαβάζει δηλαδή? Και έμαθε και γράμματα από εμάς, που από τα παιδιά του δηλαδή. Ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος. Εσείς γιατί δεν κάνατε τα όνειρά σας πραγματικότητα, να σπουδάσετε? Ο πατέρας μου ήταν πολύ τίμιος άντρας. Τι σημαίνει αυτό? Και πολύ μεγάλος καλλιτέχνης. Τι σημαίνει? Ότι μας δίδαξε το πώς να έχουμε ηθικές αρχές. Παρόλο που εγώ δεν ήμουνα τόσο, ας πούμε, όσο... Αν θα μάθαινε ότι εγώ έκλεβα, θα πέθαινε. Εσείς γιατί κλέβατε? Έκλεβα γιατί το είχα ανάγκη. Για να επιβιώσετε. Και αυτό. Παράδειγμα, υπήρχαν τα εικονοστάσια. Ο πατέρας μου ήταν πολύ θρησκόληπτο άτομο. Δεν ήθελα να τον στεναχωρώ, αλλά όμως, όταν ο Θεός λοιπόν έχει την κόλαση και έχει και τον παράδεισο και μας έχει κάνει και τις αμαρτίες μας που κάνουμε, θα πάμε άλλοι στην κόλαση, άλλοι στον παράδεισο. Ξέρω ότι θα πάω στην κόλαση γιατί είμαι και σκούρος. Στον παράδεισο πηγαίνουν ξανθοί, πηγαίνουν ιερά. Εγώ δεν θα πήγαινα, βέβαια. Και όταν υπήρχαν τα εικονοστάσια, ξέρεις, που αλλού είχαν 3 δραχμές, αλλού 5, αλλού... Το έβλεπα ότι δεν ήταν τίμιο, δεν ήταν σωστό. Και κοίταζα να τα μοιράσω, να έχουν όλοι το ίδιο. Και έπαιρνα κι εγώ κάτι για τον κόπο μου. Όταν πήγαινες όμως τότε στο μπακάλι, δεν είχε τότε σακούλες και τέτοια, έκανε μια σακούλα από εφημερίδα ή οτιδήποτε και έβαζε 50 λεπτά ρύζι. 50 λεπτά βούτυρο σε ένα άλλο αυτό. Και 50 λεπτά μπερντέ. Και η μάνα μου έφτιαχνε 2 ή 3 ντοματόριζα. Το ψωμί μας έλειπε, ήταν η μυρίσια διάταξη πάντα το ψωμί. Ένα παράδειγμα. Παράδειγμα, έλεγε η μάνα μου. Και το κακό ήταν ότι όλο κερατά με έλεγε. Και όταν έβγαινα έξω, τα κέρατα χτυπάγαν σε σύρματα. Μου λέει, πρόσεξε ρε κερατά, μη σε πιάσουν και γίνομαι ρεζίλι. Όχι, μην ξανακλέψεις. Μη γίνομαι ρεζίλι. Μπορεί να είναι αστείο, αλλά αυτά όμως κρύβουν... Κρύβει μια διαδρομή. Έτσι, ναι. Πηγαίνοντας σχολείο, εκεί κατάλαβα ότι είμαι περιθωριακός. Τι σημαίνει περιθωριακός? Γιατί ήμουν ο γύπτος που οι δικοί μου το κρύβανε ότι είμαστε τσιγκάνοι. Εσείς το κρύβατε όταν ήσασταν? Εγώ δεν το ξέρα. Αλλά που πήγα σχολείο, αντιλήφθηκα γιατί μου λέγανε με βρίζανε. Και εγώ τότε όρμαγα. Και με διώξανε από το σχολείο. Πήγα στο δεύτερο. Και εκεί... Το ίδιο. Το ίδιο με διώξανε. Πήγα στο τρίτο. Και εκεί με διώξανε. Αλλά γνώρισα όμως κάποιους δασκάλους που ήταν καταπληκτικοί. Εκείνο όμως που έχει σημασία σε μένα ήταν ότι μισούσα με τέλειο μίσος τα παιδιά. Διάβαζα όμως από τη δευτέρα τάξη. Εξωσχολικά.
Και αυτό κάπου με βοήθησε. Γιατί μίσησα τα παιδιά, αλλά διαβάζοντας όμως, είδα ότι δεν φταίγανε τα παιδιά. Φταίγανε οι γονείς. Διαβάζοντας όμως και μεγαλώνοντας, είδα ότι δεν φταίγανε ούτε τα παιδιά, ούτε οι γονείς. Αλλά έφταιγε το σύστημα. Διαβάζοντας και μεγαλώνοντας, είδα ότι ήμουνα κι εγώ αιμοδότης του συστήματος. Και τότε αγωνίστηκα να μην έχω συμμετοχή στο σύστημα. Στο σύστημα. Και να το πολεμάτε με τον τρόπο σας. Σήμερα δεν το πολεμώ έτσι. Ήταν άλλα πράγματα που με βοηθήσανε, γιατί δικάστηκα περίπου 17 εκεί για πολιτική θέση. Το κακό είναι σήμερα ότι λέμε, ας πούμε, είμαι κομμουνιστής. Γιατί ο κομμουνισμός, εκείνο που ήξερα εγώ, είναι ότι θα είχαμε όλοι τα ίδια δικαιώματα, θα είμαστε ίσοι. Μου άρεσε. Αλλά όταν κανείς διαβάζει, είναι αλλιώς τα πράγματα. Όχι ότι μισώ το. Αλλά για να είσαι κομμουνιστής πρέπει να διαβάσεις Μάρξ, Έγκελ, Λένιν. Αν δεν έχεις διαβάσει, δεν μπορεί να είσαι κομμουνιστής. Μένουμε μόνο, ας πούμε, με τη θεωρία. Όταν διαβάσεις όμως, είναι αλλιώς τα πράγματα. Ένα παράδειγμα σου λέω τώρα, ότι ο Έγκελς είχε μια τεράστια οικονομική επιφάνεια. Mm-hmm. Και ο Μάρξ δεν ήταν και μπατυρόπιδο. Πρέπει να έχουν γίνει κάποια λάθη. Λέω εγώ, αυτές είναι απόψεις, έτσι. Εγώ, οι γραμματικές μου γνώσεις είναι πολύ χαμηλές. Αλλά δεν με εμπόδιζαν να διαβάζω και να ρωτάω τον Α, Β, που δεν καταλάβαινε. Το 1905 έγινε η πρώτη επανάσταση. Απέτυχε. Έγινε το 9, απέτυχε και υλοποιήθηκε το 17. Mm-hmm. Εκεί όμως, από το 5 χρειαζόντουσαν κάποιες προσθήκες. Αυτή την προσθήκη την ήθελες εσύ και την καρέκλα, την ήθελα κι εγώ και την καρέκλα, την ήθελε και ο Γάμα και την καρέκλα, και έγινε τροτσκισμός, λελινισμός, σταλινισμός, μαοτσισμός. Με ποιο αποτέλεσμα. Δεν θέλω τώρα να πω, έχω και θετικά πράγματα. Mm-hmm. Αλλά με ποιο αποτέλεσμα. Βρες μου ένα σύστημα, οποιοδήποτε θέλεις. Είτε πολιτικό, είτε οικονομικό, είτε στρατιωτικό. Ό,τι θέλεις πες μου, γιατί είχα ανάγκη να έχω μια ταμπέλα. Βρες μου κάτι που δεν είναι προδομένο από γέννηση νιούτου. Κάτι πες μου. Γιατί είχατε ανάγκη την ταμπέλα. Όλοι την έχουμε αυτή την ανάγκη την ταμπέλα. Όλοι κάπου ανήκουμε. Ήθελα κι εγώ κάπου να ανήκω. Ένα αναγκαίο κακό, η δημοκρατία. Πότε υπήρξε. Όταν ήταν 40.000 οι Αθηναίοι, 200.000 οι δούλοι. Πότε. Αυτές οι απορίες που προκύπταν από το διάβασμα των βιβλίων κατέληγαν και στη μουσική αργότερα. Ό,τι και αν έγραψα, αναφέρομαι στα ανθρώπινα δικαιώματα, ανθρώπινα καθήκοντα, καταγγέλλω την πολιτεία με σεβασμό και όλα μου αυτά τα χρόνια, 64 χρόνια, αναφέρομαι σε αυτά. Έχω γράψει για την πατρίδα μου, όχι με άμεσο τρόπο, και με ενδιαφέρει και με ενδιαφέρει η φιλή μου. Τι εννοείτε? Εγώ είμαι Αιγύπτος. Εγώ γνωρίζω ότι η χώρα μας, και έχω αγαπήσει, γιατί είμαι Έλληνας, έχω αγαπήσει πάρα πολύ τη χώρα μου, την Ελλάδα. Κάτω από αυτόν τον ουρανό και κάτω από αυτόν τον ήλιο έχω τεκμεριωμένα επιχειρήματα να πω ότι αν στην Ιδρώγειο υπάρχουν 2-3 λαοί που ξεχωρίζουν, είναι ο Έλληνας. Είναι καταπληκτικός λαός. Αλλά δεν είχε ποτέ παιδεία. Άμα σου θυμίσω από τους αρχαίους χρόνους, δεν μιλάω για το λαό, μιλάω για την πολιτεία. Τι έκανε η πολιτεία. Από τους αρχαίους χρόνους. Από το 500 μέχρι το 432. Σε εξορία. Πήγε. Σοκράτης, Αριστοφάνης, Αλκιβιάδης, όλοι αυτοί που αν πήγαν στη Σελήνη, πήγανε από αυτούς. Ήρθε το Βυζάντιο, 1000 χρόνια σκοταδισμός. Το 1400 που πήγαινε να σάνει η χώρα, από τους Λατίνους και τα λοιπά ήρθαν οι Τούρκοι. Εγώ σαν Αιγύπτος ξέρω ένα μέρος. Μπορεί να ρωτήσει έναν Έλληνα και να μην ξέρει. Να ξέρει ο Αιγύπτος και να μην ξέρει ο Έλληνας, αυτός ο καταπληκτικός λαός. Βρέστε μου τότε από το 1844 μέχρι σήμερα μία πολιτεία που δεν πρόδωσε. Υπήρξαν κάποιοι που ήταν λεβέντες, αλλά παίρνεις ένα γερό μήλο και το βάζεις στα σάπια
και θα τα κάνει τα σάπια, θα κάνει γερά, αυτό θα διαβρωθεί. Δεν θέλω να πω ονόματα, οι οποίοι, ενώ ήταν τόσο σπουδαίοι, το αποτέλεσμα ποιο ήταν. Το 1851 γεννήθηκε ο Παπαδιαμάντης. 1853 γεννήθηκε ο Σουρής. Εγώ θα σας πω για τον Σουρή. Ποιος είδε κράτος λιγοστό σε όλη τη γη μοναδικό. 100 να εξοδεύει και 50 να μαζεύει. Να θρέφει όλους τους αργούς, να έχει 7 πρωθυπουργούς, ταμείο δίχως χρήματα και δόξες τόσα μνήματα. Να έχει κλητήριζε για φρουρά και να σε κλέβουν φανερά και ενώ αυτοί σε κλέβουν, τον κλέφτη να γυρεύουν. Δεν θα σου πω πιο κάτω. Έχει γράψει κι άλλα για τον Έλληνα ο Σουρής. Φωτογραφίζει τις. Καλά, δεν αλλά υπάρχει άνθρωπος χωρίς ελαττώματα, χωρίς κάποια στιγμή να ρίξει τον άλλον, να πιάσει την καρέκλα που μου είπατε. Αυτές οι ανθρώπινες οι αδυναμίες είναι που κατά κάποιο τρόπο τις εκμεταλλεύονται τα συστήματα και στην ουσία οι ταμπέλες καταντούν καρικατούρα, γιατί η ουσία είναι άλλη. Τώρα γιατί με ρωτάς και εγώ λέω τις απόψεις μου. Καλά κάνετε. Σαν όπως σου είπα, οι γραμματικές μου γνώσεις είναι χαμηλές, αλλά δεν να έπαυα και δεν πάω να διαβάζω. Και που μπήκα σε αυτόν τον χώρο που αναφέρομαι σε αυτά, δηλαδή στα ανθρώπινα δικαιώματα, ανθρώπινα καθήκοντα κτλ. Είναι ότι απέτυχε η κοινωνία των εθνών και ήρθε το 1945 ως ΟΗΕ, που θα έπρεπε πάλι το κάθε μέλος δηλαδή να βάλει την νομοθεσία αυτή για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Από εκεί αρμόμενος εγώ, γιατί όταν δικάστηκα τότε που είπαμε για όταν είσαι στα 17 πολιτική χρόνια. Θέση, αν ήθελες να είσαι υπάλληλος στα φοδητήρια του Δήμου, έπρεπε να είσαι ένα χαρτί που λεγόταν κοινωνικών φρονημάτων. Με αυτό εγώ είχα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και μου είπε η μάνα μου ότι να πας με το παιδί, ήξερα λίγο κιθάρα, να πας με τον πατέρα σου, με τον παππού σου, να πηγαίνεις σε πανηγύρια, σε αυτό. Και έτσι... Εγώ που πήγα σε πανηγύρια, και όχι ότι αφού με αυτό μεγάλωσα και μου άρεσε αυτός ο χώρος σαν... Γιατί έχω πολλά να πω για την δημοτική μουσική, αλλά δεν μου άρεσε ο μηχανισμός. Θα έπρεπε να περιμένεις πότε θα έρθει κάποιος να πιει, να έρθει σε κέφι, να ρίξει λεφτά. Και έβλεπα ότι όλα τότε τα τραγούδια είχαν ένα εθνικιστικό περιεχόμενο ή είχανε... η ευρωπαϊκή μουσική ήταν για τα ξανθά μαλλιά, τα μαύρα μάτια, τα μπλε μάτια. Για μια ύπαρξη όμως που καταδυναστευόταν από διάφορες μορφές δεν είχε γραφτεί. Ούτε και στο παραδοσιακό τραγούδι δεν υπήρχαν θέματα για τη ζωή. Υπήρχε για τον Κολοκοτρώνη, υπήρχε για τον Μπότσαρ, υπήρχε για τον Καραϊσκάκη, για άλλα τραγούδια. Τραγούδια για μια ύπαρξη η οποία καταδυναστευόταν, όποιο χρώμα και αν είχε, δεν είχε γραφτεί. Άρα γι' αυτό. Και έτσι σκέφτηκα να αρχίζω να γράφω και όπως είπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ανθρώπινα καθήκοντα και να καταγγέλω την πολιτεία αλλά με σεβασμό. Και τι εννοώ με σεβασμό. Αν τώρα ερχόσουν και μου έλεγες την ηλικία που έχω, δεν τρέπεσαι λίγο γέρο που γαμπρίζεις και κάνεις τώρα και βλέπεις κάτι τέτοια πράγματα, ας πούμε, μου έλεγες. Αλλά όταν έρθεις και μου πεις, κύριε Κώστα, είναι ντροπή στην ηλικία που είστε, ποιο παράδειγμα δίνετε σε μένα. Θα έπρεπε να κάνετε αυτό. Άρα με καταγγέλεις με σεβασμό. Αυτό κάνω. Mm-hmm. Καταγγέλω με σεβασμό. Οι πρώτες σας δουλειές είναι στα πανηγύρια. Έγραφα τότε, αλλά πού να έλεγε στα πανηγύρια. Πώς βρίσκεται σιγά σιγά το δρόμο σας. Δεν σκεφτόμουν. Στη δισκογραφία, ας το πω. Όπου αυτό ήταν. Πρέπει να έχουμε πολύ καιρό να σου διηγούμε. Γιατί γνώρισα ανθρώπους που ήταν καταπληκτικοί. Καταπληκτοί. Μου δώσανε ένα ποτήρι νερό και πέρασα την έρη μου. Ποιος σας έδωσε το ποτήρι με το νερό? Πολλοί. Αλλά ήταν, όταν σκέφτηκα, έγραφα αυτές τις μπαλάντες, πώς θα μπορούσα να γράψω αυτά. Γιατί δεν ήμουν τραγουδιστής, δεν τραγουδούσα. Έπαιζα, ας πούμε, μόνο κιθάρα. Και καθόμουν και άκουγα τραγούδια, όπως Λατινικής Αμερικής, άκουγα τζαζ, τέλος πάντων. Πού τα ακούγατε αυτά? Είχαμε ραδιόφωνο. Είχαμε ένα ραδιόφωνο, το οποίο το βάζαμε τόσο δυνατά, να ακούει η Λιβαδιά όλη, ότι είχαμε κι εμείς ραδιόφωνο. Αυτό λοιπόν το έβαζα τα βράδια και άκουγα τραγούδια, ένα περίεργο πράγμα. Τα μάθαινα και έγραφα. Και μετά που ρώτησα, ξέρω εγώ, άλλους ανθρώπους που ξέρανε
ή ισπανικά ή αγγλικά, ξέρω εγώ τι. Και ήταν αρκετά τα λάθη, αλλά όχι τόσο σοβαρά. Και μου ήταν πολύ περίεργο πώς τα μάθαινα. Πάρα πολύ περίεργο. Τέλος πάντων, και ήρθα εδώ στην Αθήνα. Τότε ήταν η μεγάλη κονφερασιά, όπως ήταν ο Οικονομίδης. Στα αναψυκτήρια δηλαδή πηγαίνατε? Σε αναψυκτήρια. Και με παρουσιάζαν, πότε ήμουν Βραζιλιάνος, πότε ήμουν Σπανιόλος, πότε... Και επειδή οι άλλοι τραγουδούσαν πολύ καλύτερα τα τραγούδια αυτά, ναι. Εγώ κοίταζα να λέω τσιγκάνικα και να... με τα ίδια λόγια να βάζω διάφορες... Τους ξεγελάγατε δηλαδή. Και την ώρα, ναι. Και όταν έλεγα, αλλά τότε οι τσιγκάνοι βγαίνανε στα αναψυκτήρια, δουλεύαν όλη μέρα, ερχόντουσαν και ακούγανε. Και όταν έλεγα λοιπόν εγώ... Γιατί οι άλλοι τα λέγανε καλύτερα και έλεγα τσιγκάνικα, ξέρω εγώ, ότι από κάτω φωνάζανε δική μου. Αυτό είναι δικό μας αυτό. Και ερχόντουσαν, μ' αγκαλιάζανε, ξέρω. Και καταλαβαίνω, σου λέει ο Σπανιόλος από την Αγία Βαρβάρα. Βρεθήκαν όμως όπως ο Οικονομίδης. Σας βοήθησε ο Οικονομίδης τότε? Τότε ως αναφορά η ζωή μου ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή έτρωγα σήμερα. Μετά από 2 μέρες, μετά από 3 μέρες, μετά από 6 μέρες. Τα πράγματα, κοιμόμουν στον δρόμο, κοιμόμουν σε παγκάκια. Είχα νοικιάσει απέναντι από το παλάτι. Ακριβώς απέναντι από το παλάτι είχα νοικιάσει. Πήδαγα μέσα στο βασιλικό κυβουδάδι. Και πρέπει να πάω όμως, αν ακόμα υπάρχει, ήταν κάτω από ένα στέγαστρο, πώς το λένε, όχι... αυτό που από λουλούδια και τέτοια, ένα παγκάκι που έβαζα την κιθάρα, όπως βλέπεις, το έβαζα εδώ, δηλαδή το μανίκι, το έβαζα κάτω και αυτό εδώ πέρα εδώ, η βροχή να μην με πιάνει. Και κοιμόμουν εκεί. Και γι' αυτό λέω νίκιασα. Πέρναγα πάρα πολύ δύσκολα. Και μια μέρα που πήγα λοιπόν στον Οικονομίδη και του είπα ότι, κύριε Γιώργο, έχω... 3 μέρες να φάω και με καλυπτέχεις. Λέει, το βράδυ θα ανεβείς απάνω να τραγουδήσεις. Και με έβαλε το βράδυ να τραγουδήσω στο Άλσος για να μ' ακούσει αυτός που είχε το Άλσος, δεν θυμάμαι πώς λεγόταν. Για να πάρετε και μεροκάματο δηλαδή. Ναι. Και εκείνος είπε ότι δεν το θέλω. Και ο Οικονομίδης με πλήρωνε κάθε βράδυ 50 δραχμές. Πολλά λεφτά. 50 δραχμές ήταν πολλά λεφτά. Γιατί στη γωνία ίσα τον Βριάνο ή Βεραντζέρου ήταν μια ταβέρνα. Στην ταβέρνα αυτή λοιπόν, μακαρόνια με σάλτσα και 2 ψωμιά, 2,20. Φασόλια με 2 ψωμιά, 2,20. Κουκιά με 2 ψωμιά, 2,20. Το βράδυ το ίδιο 2,20 ήταν 2,20 και 2,20, 4,40. Και μένανε 6 δεκάρες. Με τις 6 δεκάρες τότε έπαιρνε τα στούκας γύρω στα 6 κάπου τόσα. Τσιγάρα δηλαδή. Γιατί καπνίζαμε. Φαντάσου, με ένα τάλιρο παίρναγες τη μέρα σου. Άρα το 50ρικο του Οικονομίδη. Φαντάσου το 50ρικο. Κλειδί. Τι ήταν για μένα. Δεν μπορείς να φανταστείς τι ήταν αυτή η βοήθεια. Ο Οικονομίδης όμως εκείνη την εποχή είχε γράψει μαζί με τον Πρετεντέρη, το Γρανίτα και Χωνάκι, Λαός και Κολονάκι, στην επιθεώρηση του Χατζηχρήστου. Και εκεί ήταν Ντιριντάουα, ήταν και άλλη ηθοποιοί, αλλά εκείνος που ήταν πολύ σπουδαίο για μένα δηλαδή, που θα έπαιρνα τη θέση του, ήταν ο Χιώτης με τη Μέρη Λίντα, αλλά ήταν περίπου Αύγουστος, το Σεπτέμβριο, που γινόταν η έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν ήταν όπως είναι τώρα μια εβδομάδα, τότε ήταν ένας μήνας. Και όλοι οι μεγάλοι καλλιτέχνες σπουδαίοι πηγαίνανε στην... Εκεί, στην έκθεση. Στην Θεσσαλονίκη. Γιατί είχε και λαϊκά κέντρα, διασκέδαζε ο κόσμος. Πολύ ωραία. Και αφού έφυγε ο Χιώτης, είπε ο Οικονομίδης να πάρει εμένα. Και ο Χατζηχρήστος πήρε εμένα. Έβαλε μια μεγάλη έτσι φωτογραφία μου. Και έγραφε Πέντρο Ερχιτάνο, ξέρω εγώ τι. Και είδα εγώ τη φωτογραφία. Και τρελάθηκα. Τέλος πάντων. Εκεί τι λέγατε. Και είπε ο Χατζηχρήστος, λέει, δεν θα μιλάει ελληνικά. Και λέει, και πώς θα συνομιλείτε. Θα τα λέει λυσπασμένα.
Και πραγματικά έτσι έγινε. Και το κομαρίν που μου δώσανε ήταν ο Φώτης ο Δήμας, μεγάλος τραγουδιστής, και ο Γιάννης ο Φλερή. Πάνε έξυπνοι άνθρωποι τώρα. Καταλάβανε, σου λέει ο... Ο Τζιτάν... Καταλαβαίνανε ότι είναι από, ήμουν από παραμή. Εδώ. Γιατί έλεγα εκεί η τραγουδούσα, ήταν πάρα πολύ σπουδαία η παρουσία μου. Εκεί, γιατί τότε εγώ φορούσα τσιγκάνικα. Με το γυλακάκι, με σκουλαρίκι, όπως είναι ένας μοναχογιός. Στη φυλή πάντοτε έχει το χρυσό σκουλαρίκι για να είναι γερός όπως είναι το χρυσό, ξέρω. Τέλος πάντων. Και τότε λοιπόν που τραγούδησα εκεί, ήταν πάρα πολύ σπουδαίο ο Χατζηχρήστος, η συμπεριφορά του. Αλλά η συμπεριφορά όμως του, του Γιάννη του Φλερή και του Φώτη του Δήμα, δεν θα την ξεχάσω. Την ίδια εποχή όμως πρέπει να είναι και το τραγούδι του Πλέσσα, τα τραγούδια του Πλέσσα πάνω κάτω. Στο Γιάννη το Φλερή, ο Πλέσσας με άκουσε και προσπαθούσε να με βοηθήσει να βγω στον χώρο αυτόν. Και ένα τραγούδι, τον Σαρνηθώ, το έχει τραγουδήσει ο Φώτης ο Δήμας, πολύ ανώτερα. Η Τζένι Βάνο και άλλοι τραγουδιστές. Πολύ πιο καλύτερα από μένα, δηλαδή είναι αστεία υπόθεση με μένα. Αλλά τι έγινε όμως, ο Πλέσσας με έβαλε εμένα να το τραγουδήσω. Στην ταινία. Και για ρούχα με πήγε στο Γιάννη το Φλερή και το κουστούμι που φόρεσα δεν είναι άσπρο, επειδή είναι μαυρό άσπρο φαίνεται. Ήτανε κίτρινο όπως είναι το καναρίνι. Τότε λοιπόν που ένα βράδυ που είμαστε και θα πηγαίναμε να βλέπαμε το Φτωχαδάκια και Λεφτάδης που θα τραγουδούσα, πήγαμε, αλλά δεν το προλάβαμε και πήγα την άλλη μέρα λοιπόν εγώ. Είχα φέρει τον πατέρα μου και τη μάνα μου και τους πήγα και πήγαμε από τις 10 η ώρα το πρωί. Πήγαμε 10 η ώρα και να το δούμε στο Κοτοπούλι. Και δεν το έπαιξε. Ίσως δεν το είδαμε, δεν το προλάβαμε. Πήγαμε από τις 10 που ανοίγει το σινεμά. Και καθίσαμε με 10 με 12, 12 με 2. Και πάλι δεν το είδαμε. Και καθίσαμε μετά 2 με 4. Και το είχαν κόψει. Είχαν κόψει τη σκηνή του τραγουδιού. Ναι, ναι. Μετά από χρόνια το βάλανε. Αν δηλαδή αυτό το πράγμα πεζόταν, την άλλη μέρα θα ήμουν γνωστό. Ήταν αλλιώς τα πράγματα. Πότε καταλαβαίνετε ότι έχετε κάτι ιδιαίτερο στον τρόπο σας? Δεν είχα κανένα πιο ιδιαίτερο. Εγώ υπηρέτησα το λόγο όλα αυτά τα χρόνια. Πως η φωνή σας είναι σφραγίδα, είναι στάμπα. Απλώς υπηρέτησα και υπηρετώ τον λόγο. Είχα πάει στο Βόλο. Στη ραδιοφωνία. Στη ραδιοφωνία και ήταν Ιούλιος μήνας. Και πήγα και για πρώτη φορά και εγώ θα άκουγα τη φωνή μου. Και μου λέει εκείνος, λέει, είσαι κρυωμένος. Και εγώ το άκουσα ότι ήμουν κρυωμένος. Και μου λέει την άλλη εβδομάδα να πάω. Ιούλιος μήνας. Και να τσάγια, να λοιπόν και κασκόλπο. Και ξαναπήγα και πάλι ήμουν κρυωμένος. Μονίμως κρυωμένος. Γιατί, ναι. Με το Θοδωράκι πώς συνεργάζεστε? Με κάλεσε κάποιος που είχε γνωριστεί και ήρθε ένας μεγάλος τραγουδιστής, λαϊκός τραγουδιστής, που λεγόταν Μοσχονάς, Οδυσσέας Μοσχονάς. Αγιδόνη, συνεργάστηκε και με τον Παπα Ιωάννου, πέντε Έλληνες στον Άδη και άλλα πολλά. Και μου τηλεγράφησε να πάω στη Ρόδο. Και πήγα στη Ρόδο για να τον συνοδεύσω. Όταν παίζαμε, το βράδυ μας τάιζε αυτός που είχε το μαγαζί. Όπως και ένα βράδυ λοιπόν του είπα, λέω, θέλετε να γελάσετε? Μου λέει, πώς θα γελάσω, να σας τραγουδήσω? Λέει, ναι. Και ανέβηκα λοιπόν απάνω και τραγούδησα. Δηλαδή, για αστείο ξέρω εγώ τι να κάνω. Και δεν γελάσαμε. Και αφού λέω, δεν γελάτε, κατέβηκα κάτω και μου λέει ο Μασκουνάς. Λέει, το ξέρεις ότι εδώ έχεις πετρέλαιο. Κάτι ξεχωριστό. Ξέρεις, ήταν και πολύ ωραίος άνθρωπος και σαν τραγουδιστής. Στη λαϊκή, ας πούμε, ότι έχεις πετρέλαιο εδώ. Μιλάμε για τη δεκαετία του 50 περίπου, μισά της δεκαετίας του 50. Μου είπε λοιπόν ότι να τραγουδώ. Και του λέω, εγώ δεν τραγουδώ. Και εκείνος τι έκανε? Έβαζε ανθρώπους να βάζαν, δηλαδή έβαζαν ένα πενιντάρικο και λέει, θέλω ο Σκούρος να τραγουδήσει. Χαρτούρα δηλαδή. Και ήρθα, ναι, και ήρθα σε ρήξη και έφυγα. Δεν θέλατε να τραγουδάτε?
Μα αφού ήμουνα βραχνοκόκορας, μετά τραγούδησα και συνοδεύσα τον Τσαουσάκη. Τον πρόδρομο Τσαουσάκη. Τον πρόδρομο. Που ο Τσιτσάνης τον αναφέρει ως γίγαντα του μεταπολιτικού τραγουδιού. Τώρα τι να σου πω. Τι έχω να σου λέω. Ας είναι. Και μετά από εκείνο συνόδευσα κιθάρα του Γαβαλά. Τον Πάνο Γαβαλά στα ξεκινήματά του πάλι. Ναι. Στην Σιρόδο. Μετά που ήρθα πάλι στην Αθήνα, έπαιξα δίπλα με κάποιον συνθέτη που λεγότανε Χρυσίνη. Ο Στέλιος ο Χρυσίνης. Ο Στέλιος ο Χρυσίνης. Ο τυφλός δάσκαλος. Ο τυφλός. Και δεξιοτέχνης της κιθάρας. Με το ζήτημα του Πλέσα, ο Πλέσας με βοήθησε να με προσέξουν οι άλλοι. Εγώ δούλευα στα καμπαρέ. Στα καμπαρέ που δούλευα ήταν μια πολύ μεγάλη, ένα πανεπιστήμιο για μένα. Εκεί τραγουδούσα ξένα τραγούδια, τραγούδισα jazz, τα blues. Και τα blues τότε ήταν, ας πούμε, όπως το «You must be birdies». A kiss is still a kiss. A sign, just a sign. The fundamental thing is love. As time goes by. Αυτό το στυλ δηλαδή. Υπήρχαν το the rose tattoo. Αυτό το είδος. Ή το guarda che luna, guarda che mare. Του Ιταλού, του Φρανκ Μπομπούστου. Ναι, βεβαίως, ναι. Αυτά ήταν τα τραγούδια εκείνη την εποχή και το τελευταίο ήταν στο Μουκάμπου. Στο Μουκάμπου, λοιπόν, στην ορχήστρα που ήμουνα ο τραγουδιστής, υπήρχε ένας πιανίστας, ο οποίος λεγόταν Καψίλης, Μίμης Καψίλης. Πολύ σπουδαίος και πιανίστας και συνθέτης. Και μου είπε ότι γιατί δεν πάει να δώσει εξετάσεις στην ΑΕΡ, τότε λεγόταν. Στο Ίδρυμα Ραδιοφωνίας. Ναι. Μου λέει θα πας και θα σε συνοδεύσω εγώ. Και μου είπε λοιπόν και να το κάνω αυτό. Και πραγματικά το έκανα και πήγα. Και όταν πήγα λοιπόν, είδα μέσα κάτι τραγουδιστάς. Τώρα τι να σου λέω. Αν βάλουμε το 10, αυτοί είχαν 10 μετώνων και εγώ δεν είχα ούτε το 05. Και βγήκε κάποιος λοιπόν και είπε ότι από σήμερα δεν θα μπείτε να τραγουδίσετε, να σας συνοδεύουν. Τώρα γιατί το λέω αυτό. Για μένα δεν υπάρχει ούτε ο Γάδη ούτε ο Μένη. Ο Θεός της μοίρας και ο Θεός της τύχης. Πιστεύω στην σύμπτωση. Η γραφή λέει «Καιρός και περίσταση συναντάει τους ανθρώπους». Στη σύμπτωση πιστεύω. Έχω τεκμεριωμένα επιχειρήματα γι' αυτό. Και είπα «Καλύτερα να πω ένα τσιγκάνικο». Και είπα έτσι ένα τσιγκάνικο. Και μου λένε αυτοί, λέει «Για πες μας και κάτι άλλο». Δεν με διώξανε και είπα και κάτι άλλο. Λέει «Ελληνικό» και είπα «Ένα ελληνικό». Και μου είπανε εντάξει. Και με περάσαμε. Αυτή τη φορά είχαν για επιτροπή, όλοι αυτοί που ήταν επιτροπή ήταν τζαζίστες. Πέσατε στην περίπτωση. Και γι' αυτό και με περάσαν. Αλλά όταν με περάσαν το μετανιώσαν. Και όταν λοιπόν τραγούδησα, ήρθε κάποιος και μου είπε που ήταν του Πλέσα και μου είπε ότι ο Πλέσας θα ήθελε δηλαδή να πάω με τον Πλέσα. Και έτσι ξεκίνησε η συνεργασία με τον Πλέσα. Και, ναι, αλλά ήρθε μετά ένας άλλος και μου είπε για τον Θοδωράκη. Για πέστε μου. Πράγμα όμως που δεν ήξερα. Και πήγα με τον Πλέσα, γιατί είχα δώσει το λόγο μου στον Πλέσα. Με τον Πλέσα έγινε αυτή η προσπάθεια, όπως είπαμε. Μετά όμως με φώναξε με τον Θοδωράκη και ήταν στο Λαμπρόπουλο. Από εκεί μέσα είχε ένα καμαράκι. Και εκεί ήταν ο Θοδωράκης και ήταν και ο ποιητής ο Μιχάλης ο Κατσαρός. Μάλιστα. Και μου έδειξε ο Θοδωράκης για τους λιποτάκτες. Τον κύκλο τραγουδιών. Και έπρεπε να πάω και την άλλη μέρα. Την άλλη μέρα που πήγα λοιπόν, ο ποιητής έβγαλε δύο ποίηματα. Ήταν αυτός που βλέπεις πάλι θα τους ξαναδείς και το Μίμη το Τζιγκάνο. Τα έγραψε για σας. Ναι. Μου λέει αυτά τα έγραψε για σένα. Το ένα από αυτά τα τραγούδια το είπα στο θέατρο της Κατερίνας. Τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα, κάπως έτσι λεγότανε.
Και μας έστειλε δηλαδή για να φάω εγώ και ο Κατσαρός καμιά μακαρονάδα δηλαδή. Να έχουμε, ξέρω εγώ, να φάμε κάτι. Αλλά τα λιποτάκτης δεν βγήκανε. Παρόλο που γράφτηκαν. Και θέλω να πω όμως τότε και πριν από αυτό άρχισα πλέον να τραγουδώ τις μπαλάτες τις δικές μου. Οι μπαλάτες όμως οι δικές μου είχαν πρόβλημα και με την πολιτεία. Γιατί όταν τραγουδούσα, τραγουδούσα μαζί με τον Λάκη Παπά. Στις Μποάτ πλέον. Ναι. Ο πατέρας της Μποάτ ήταν ο Λάκης ο Παπάς. Ο Λάκης ο Παπάς ήταν μαθητής του Μιλιαρέση. Ο Μιλιαρέσης ήταν μαθητής του Σαγκόγια, του μεγάλου αυτού, όπως και ο Φάμπας. Και ο Λάκης όταν έπαιζε κιθάρα, νομίζεις ότι κεντούσε. Ήταν καταπληκτικός κιθάριστας. Και μια μέρα λοιπόν που πήγα να πάρω το πράσινο, πέρασα από την Αβάρχου Νικοδήμου και άκουσα κάτω κιθάρα. Και ανοίγω την πόρτα, ήταν ο Γιώργος ο Μούτσιος. Και μόλις με είδε, το πώς μου φέρθηκε αυτός ο άνθρωπος. Σας είχε δει στην παράσταση ενδεχομένως. Πώς μου φέρθηκε, τι να σου πω. Δεν μπορώ να τους ξεχάσω αυτούς τους άνθρωπους. Και κάθισα μέσα λοιπόν και άκουσα το Λάκη, τι να σου πω, τι έπαθα. Και σκέφτηκα ότι εδώ πρέπει να μπω εγώ. Αυτό είναι το περιβάλλον που μου ταιριάζει. Ναι, και τι έκανα λοιπόν. Πήγαινα κάθε μέρα για να δω, λέω, μήπως κάτι γίνει και χάσει τη θέση του ο Λάκης και την πάρω εγώ. Και πραγματικά έγινε έτσι. Εκείνο που έκανα ήταν ότι ο Λάκης έλεγε του Χατζηδάκη τραγούδια που τα είχε χάσει ο Χατζηδάκης και τα έφερε στην επιφάνεια ο Λάκης ο Παπάς. Ας είναι λοιπόν, και εγώ τώρα πήρα τη θέση του γιατί ήρθε σε παρεξήγηση με αυτούς και πήρα εγώ τη θέση του. Στον τυπούκι του είμαστε τώρα. Στον τυπούκι του. Εκεί λοιπόν ακούστηκε πλέον ότι ο Γύφτος λέει επαναστατικά τραγούδια. Και εκεί ερχόντουσαν και με ακούγανε, γιατί είχα κάνει με το Θεοδωράκη τους λιποτάκτες και ήταν ο Αλέκος ο Αλεξανδράκης που έκανε την παρουσίαση στο θέατρο. Και έβγαινα και έλεγα εγώ τα τραγούδια. Έχω πολύ ωραίες εικόνες μαζί τους. Ο Αλεξανδράκης όμως και κάποιοι άλλοι αρχίζαν και ερχόντουσαν ηθοποιοί και ακούγανε το Γύφτο τον Επαναστάτη εκεί. Αλλά βλέπαν όμως ότι τα τραγούδια μου δεν ήταν επαναστατικά, αλλά εγώ ήταν ρεαλιστικά. Αναφερόμουν όχι με άμεσο τρόπο στη φυλή, αναφερόμουν σε τραγούδια που ήταν και χωρίς να έχουν σύνορα. Βέβαια με ενδιέφερε η φυλή μου και επιμένω ακόμα μέχρι σήμερα, αλλά όχι με τον άμεσο τρόπο. Και εγώ εντωμεταξύ έχω πάρει όλα αυτά τα χρόνια, έκλεβα. Δεν αρέσει σε πολλούς η λέξη να λέω έκλεβα. Ότι έκλεβα. Αλλά εγώ μου αρέσει να λέω έτσι γιατί δεν είμαι αυτόφωτος, είμαι ετερόφωτος. Από ποιους κλέβατε? Από όπου θέλεις. Και ό,τι και αν έκλεβα, έγραφα από πού πήρα φράσεις και έκανα. Θέλω να λέω, πήρα αυτή τη φράση και έκανα ανάπτυξη. Εγώ θέλω να λέω ότι έκλεβα. Γιατί νιώθω πιο καλύτερα. Και μουσικές που έχω πάρει από τον πατέρα μου. Και κάποια πράγματα, πώς το λένε, το τσάμικο. Το τσάμικο ξέρετε πώς είναι. Ορισμός. Το τσάμικο λοιπόν είναι 3/4. Μετράς, τρία. Βάρσε τα σιόν. Τα ρι ρα 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 ρι ρα ρο τα ρα ρι ρα ήτια ήτια. Τρία τέταρτα. Εγώ τι έκανα όμως το τσάμικο. Εγώ έκανα το εξής. Το τσάμικο τα 3/4. Σκάλισα σε μια πέτρα. Ένα περιστέρι και μου είπαν είναι κακό φτιαγμένο. Είπα ένα τραγούδι για την άνοιξη
πάνε είναι κακό τραγούδι σου κάνω. Έχουν δίκιο για τα χέρια μου, έχουν δίκιο για τη φωνή μου. Μα το υπόσχομαι το θέλησμο να τραγουδήσω τον ψαλμό των κατεστραμμένων λαών μαζί με το δικό μου λαό. Είναι τσάμικο, αλλά δεν φαίνεται ότι είναι τσάμικο. Είναι blues, jazz, τσάμικο. Θέλω να πω λοιπόν ότι το δημοτικό τραγούδι είναι πάρα πολύ μέσα μου. Και νομίζανε κιόλας ότι έπαιζα φλαμέγκο. Και δεν ξέρω αν θυμάσαι το ένα δημοτικό τραγούδι που είναι «Αγκινάρα μου, Αγκινάρα θα σε κόψω». Το έχεις ακούσει, ας πούμε, έτσι. Έχω μια χειραβοβίδα στο στήθος μου. Ό,τι λένε καρδιά. Αν αποφασίσω μια μέρα να την πετάξω στον ουρανό, θα ματώσουνε τα αστεία, θα ματώσουνε τα αστεία. Κι είναι δημοτικό. Μέσα μου είναι το ελληνικό. Ο Στάθης Καβουράς μου έλεγε ότι αν δεν υπήρχαν οι μελαχρινοί, το τραγούδι θα ήταν πολύ φτωχότερο. Έχουν μια δικιά τους άβρα ακόμα και σαν παίχτες, μου έλεγε, σαν οργανοπαίχτες. Είναι περίτεχνοι. Μην ξεχνάμε λοιπόν ότι αυτοί μπόλιασαν όλη την Ευρώπη. Όπου πήγανε, παίρνανε θέματα από εδώ, πήγαιναν στην Ουγγαρία, παίρνανε από την Ουγγαρία, φέρνανε εδώ και μπολιάστηκε όλη η Ευρώπη. Ηχογραφείτε τους δίσκους σας ζωντανούς στο στούντιο και ξαφνικά επιλέγετε μια σύμπραξη με τη Μαρινέλα. Μάλιστα. Πέρα από την επιτυχία που γνώρισε και την αποδοχή, σαν σκέψη είναι λίγο κόντρα μου έκανε. Ναι, ναι. Έπρεπε οπωσδήποτε να προπαγανδίσω την δουλειά μου να βγουν και άλλοι καλλιτέχνες. Ήθελα, όταν δούλεψα με τον Μοσχονά, δεν πρόλαβα με τον Μοσχονά, ούτε με τον Τζαουσάκη και αυτά. Δεν είχα προλάβει να τους δώσω τραγούδια. Γιατί αν έμπαινε στο στόμα τους, θα μ' ακούγανε λοιπόν οι λαϊκοί. Γιατί ερχόντουσαν να μ' ακούσουν, σου λέει ο Επαναστάτης, μπορεί να μ' άκουσε ο Γκάτσος, ο Ρίτσος, ο Ελίτης. Και είδαν ότι δεν έλεγα επαναστατικά, ήταν ρεαλιστικά. Κάποτε έγραψα την ασάλευτη ζωή του Παλαμά. Έγραψα Σικελιανό, αλλά δεν ήξερα μουσική και δεν ξέρω μουσική. Πού να τα κρατήσω. Δεν υπήρχαν τα μαγνητόφωνα τότε. Ένα μαγνητόφωνο τότε, μιλάμε για λεφτά, όχι αστεία. Ό,τι έκανε ήμουν πάντοτε πρακτικός και είναι. Αφού τραγούδαγα, μου απαγορεύανε, έχω καρτιά που μου απαγορεύανε να τραγουδήσω τα δικά μου τραγούδια. Πιο κάτι τα τραγουδούσαν όμως. Εγώ να με τα λέω. Έτσι, ας είναι. Μετά με φωνάξαν στην Μπουμπουλίνα, που δεν είναι ανάγκη αυτό, όχι να με τιμωρήσουν να με κάνουν, αλλά να εξεκριβώσουν αν εγώ είμαι μάρτυρος του Ιεχωβά ή αν είμαι κομμουνιστής και κάνουν το παραμύθι αυτό. Και όταν αντιλήφθηκαν ότι εγώ δεν έχω κανένα χρώμα,
Δεν έχω σύνορα και τέτοια, τα τραγούδια μου. Ήτανε αλλιώς τα πράγματα. Και πήγα και δούλεψα στην Καριάτιδα που στεγαζότανε στην οδό. Άλλη Μπουάτ, ναι, που ήταν στη γωνία, ήταν η παλιά Αθήνα. Και ήταν κοντά, ερχόταν η Μαρινέλα μαζί με την Ζόκα και, που είχαν διάλειμμα και φορούσαν, πώς το λένε, τις ρόμπες έτσι και ερχόντουσαν και με ακούγαν. Από την παλιά Αθήνα εκεί. Ναι. Και όταν τελείωνα, με περιμένανε και μιλάγαμε. Και μου είπαν δηλαδή να κάναμε κάτι. Εμένα αυτό μου άρεσε και σκέφτηκα ότι αν θα βάλω στο στόμα της τραγούδια θα μ' ακούσει ας πούμε η High Society αν θέλεις. Άρα ήταν ένας δούριος ύπος δηλαδή. Βεβαίως. Μου είπαν ότι να κάνω μια δουλειά, να γράψουμε δηλαδή κάτι και ήταν η δοκιμή, θα τραγουδούσε στο Στόρκ. Και εκεί είχε πάρει και τον Ταλάρα κιόλας. Και στο Στόρκ λοιπόν έκανα μια δουλειά, αλλά όμως ο κόσμος που πήγαινε λέει εμείς ερχόμαστε να διασκεδάσουμε. Δεν ερχόμαστε να κλαίμε. Και το κατέβασε. Αλλά ήθελε οπωσδήποτε να κάνουμε μια δουλειά για να γίνει σε δίσκο. Το κράτησε για αυτή λοιπόν. Και εκείνη βέβαια. Το 75 έχω το υλικό και πλέον κάνω πρόβες για να κάνουμε αυτό που έγινε το 76. Αυτός ήταν ο λόγος. Μετά βρήκα τα παιδιά που είναι το 17 χρονών, ξέρω εγώ και τα λοιπά, ακούγαν Ελπίδα και Δάκη. Πήρα και τον Ελπίδα και το Δάκη. Δηλαδή έκανα με αυτόν τον τρόπο. Μετά τη Χάρης Αλεξίου, μετά την Πίτσα Παπαδοπούλου, μετά... Αυτή τότε ήταν τελείως αλλιώς. Κατάλαβα. Τη Χάρη, ας πούμε, επειδή ναι. Για αυτό που ήταν η μεγάλη τραγουδίστρια, η Πίτσα, η Παπαδοπούλου το ίδιο. Τον ακούσει τραγούδια από την Πίτσα, που είπε αυτού του είδους δηλαδή, είναι κάτι καταπληκτικό. Σας αρέσει. Είναι φοβερή τραγουδίστρια. Υποκλίνομαι δηλαδή. Κάτι... Το θαυμάζεις. Ναι. Και η Παπαδοπούλου και η Χάρης Αλεξίου, αλίμονο. Υποκλίνομαι σε όλους αυτούς τους καλλιτέχνες. Αυτή η κιθάρα τι ιστορία έχει? Αυτή η κιθάρα είναι, φτιάχτηκε από τον Παναγή που τα ξύλα της είναι από την Αφρική. Και δεν είναι όπως είναι συνηθισμένες. Είναι πολύ πιο μεγάλη και το πάχος της εδώ είναι πολύ πιο... Και έχει, την ακούσεις έτσι. Είμαι μαύρος σαν την πίσα και το χαίρομαι πολύ. Με βλέπουνε τη νύχτα οι λευκοί κακόποι. Γι' αυτό κρύβομαι τη μέρα και τα βράδια σεριανώ. Παίρνω και μια μαύρη ομπρέλα, μήπως βρέξει και βραχώ. Το ταμ-ταμ, το ταμ-ταμ. Τι σημαίνει να τους πω, οι λευκοί με ρωτάνε και εγώ τους απαντώ. Το ταμ ταμ, το ταμ ταμ, όταν εγρή το χτυπούν, το Θεό μας ρωτάνε οι λευκοί αν αγαπούν. Στάρι λερωμένο στα πόλερα του κόσμου ξεπλυμένο, δεν έμαθε βιβλίο να διαβάζει, γυφτάκι ο λαός μας το φωνάζει. Δεν έμαθε βιβλίο να διαβάζει, γυφτάκι ο λαός μας το φωνάζει. Γυφτάκι ο λαός μας το φωνάζει. Δεν έμαθε βιβλίο να διαβάζει,
γυφτάκι χόρεψε μας τσιφτετέλη να βάζει ένα κομμάτι από το καρβέλι. Κι αυτός αρμυθικάκι μαθημένο δαντώνει το χαλά που είναι δεμένο. Το βράδυ στην αγάλη την πλατεία το πιάσανε να κάνει επαιτία σε κάτι λεπτεπίλεπτους τουρίστες που μοιάζαν περισσότερο μαρτίστες. Σε κάτι λεπτεπίλεπτους τουρίστες που μοιάζαν περισσότερο μαρτίστες. Που μοιάζαν περισσότερο μαρτίστες. Σε κάτι λεπτεπίλεπτους τουρίστες. Γιφτάκι σε κοιτάζουν οι ανθρώποι. Ρε ζήλοι θα γεννούμε στην Ευρώπη. Γιφτάκι δύο πύχες όλο κι όλο. Κι όσου μαθαίνεις η διανάς το ρόλο. Αφέντη, αν μου δώσεις δύο δραχμούλες θα κάνω 15 κολοτούμπες. Αφέντη, αν μου δώσεις και τσιγάρο θα κάτσω σαν μαϊμού να το φουμάρω. Δώσε ρε μπαλά, δώσε δυο δραχμούλες ρε μπαλά με. Να συγχωρηθούν τα πεθαμένα σου. Δώσε δυο δραχμούλες και ένα τσιγαράκι και θα σου κάνω και τη μαϊμού. Αφέντη που με βάζεις και χορεύω, εσύ με έμαθες να σε διανέβω. Εσύ με έμαθες να σε διανέβω. Αφέντη που με βάζεις και χορεύω. Θα έπρεπε λοιπόν αυτά τα ανθρώπινα καθήκοντα να μην με βοηθάς να γίνω ζητιάνος, να με βοηθήσεις να γελάς, να πάω σχολείο και να με χαίρεσαι. Αυτό είναι το ανθρώπινο καθήκον. Η συνάντηση με τον Κώστα Χατζή ήταν για μένα ένα πολύτιμο δώρο. Με πλούτησε, τολμώ να πω, με έκανε καλύτερο άνθρωπο. Όλα αυτά που είπε στην κατάθεση ψυχής του, με χάραξαν.